Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 6 Μαρτίου σήμερα και η επιθετικότητα των 50ρηδων εναντίον της απεσιόδοξης σοφίας των γερόντων. Σε αυτό μπορεί να συνοψιστεί η έντονη απάντηση του αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Τίμου Χριστοδούλου στον ακαδημαϊκό Άγγελο Αγγελόπουλο. Εκ πρώτης όψης θα μπορούσε να θεωρηθεί σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γενιές οικονομολόγων. Όμως ο τόνος της υπουργικής απάντησης, όσο και το στυλ της θεσινής ομιλίας του ακαδημαϊκού, δείχνουν ότι η διαφορά είναι βαθύτερη και είναι διαφορά πολιτική. Τρία σημεία υπογραμμίζονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που απάντησε στην κριτική Αγγελόπουλου. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση έχει ενημερώσει το λαό για την κακή οικονομική κατάσταση και έχει εξασφαλίσει τη συνένεσή του. Δεύτερον, ότι η επαναδιαπραγμάτευση του εξωτερικού χρέους που πρότεινε ο κ. Αγγελόπουλος ταιριάζει μόνον στον τρίτο κόσμο και όχι στην Ευρώπη. Και τρίτον, τα υψηλά επιτόκια που επέκρινε ο ακαδημαϊκός δεν είναι το αίτιο αλλά το αποτέλεσμα των μεγάλων ελλειμμάτων του δημοσίου. Μειώνοντας τα ελλείμματα, λέει το Υπουργείο, θα μειωθούν και τα επιτόκια αφού πρώτα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός. Οξία και λεπτομερής η αντίδραση της κυβερνήσεως στις επικρίσεις του κυρίου Αγγελόπουλου για την οικονομική πολιτική. Αλλά για την πρόταση περί πρωτοβουλίας Καραμανλή με τους αρχηγούς, ο κύριος Πολίδωρας είπε ουδέν σχόλιον. Όμως, υπενθύμησε παλαιότερη θέση του κυρίου Μητσοτάκη ότι αν γίνει συνάντηση των αρχηγών υπό τον πρόεδρο, πρέπει να τηρηθούν πρακτικά. Πάνω σε αυτό το ζήτημα έχει δώσει απαντήσεις, εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός σε άλλες αναφορές. Δεν έχω ειδικό σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Αγγελόπουλου. Όμως και στο Υπουργικό Συμβούλιο κυριάρχησε ο οικονομικός προβληματισμός και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το ρεπορτάζ του Γιάννη Ευσταθίου. Το στόχο για μείωση του πληθωρισμού σε ποσοστό κάτω από 16% ως το τέλος του χρόνου έθεσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις που, όπως έχει ήδη μεταδώσει το ΜΕΓΑ, πρέπει να ετοιμαστεί και να κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το νομοθέτημα για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη για την αποκρατικοποίηση της επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών, που τη θεωρεί ως την πιο συμφέρουσα λύση και για τους εργαζόμενους και για το κοινωνικό σύνολο. Η μεγάλη είδηση όμως από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν άλλη. Η αμερικανική εταιρεία Lockheed ανέλαβε για τα δύο επόμενα χρόνια τη διεύθυνση και την καθοδήγηση της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση, κατέληξε στην απόφαση αυτή, που περιλαμβάνει επίσης και την παραχώρηση της μειοψηφίας των μετοχών στον αμερικανικό αυτό αεροπορικό κολοσσό. Οι ιδιωτικοποιήσεις όμως έχουν και άλλες παρενέργειες. Ένταση, ταλαιπωρία, κυκλοφοριακό χάος, ακόμη και πετροπόλεμος ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την πρώτη από τις τρεις μέρες της απεργίας των λεωφορείων. Τουριστικά πούλμαν κεραίο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας έκαναν τα δρομολόγια των λεωφορείων που παρέμειναν στα μαξοστάσια. Το μεσημέρι, άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε δύο τουριστικά λεωφορεία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένας οδηγός και ένας επιβάτης. Η κάμερα του Mega Channel και ο Μάριος Βυρβίλης κατέγραψαν εικόνες από το σημερινό διπορικό ταλαιπωρίας των Αθηναίων.